Αμερικανικέ εκλογέ. Είναι αλήθεια ότι είδαμε και ακούσαμε πάρα πολλά πριν αλλά και μετά την εκλογική αναμέτρηση με την επικράτηση Τραμπ. Είναι λογικό βεβαίω αυτό, διότι οι Αμερικανικέ εκλογέ δεν μπορούν παρά να μην απασχολούν ολόκληρο τον πλανήτη, μια και οι Ηνωμένε Πολιτείε παραμένουν η ισχυρότερη υπεριαλιστική δύναμη στον κόσμο. Αλλά αυτό μέσα σε συνθήκε που οι αντιθέσει και οι ανταγωνισμοί οξύνονται διαρκώ. Με αυτό το θέμα λοιπόν θα ασχοληθούμε στο σημερινό επεισόδιό μα και με τη δική μα ματιά θα προσπαθήσουμε να δούμε και να αναλύσουμε ορισμένα βασικά ζητήματα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν είναι μαζί μα στο στούντιο του podcast του 902.gr ο Άρης Ευαγγελίδη, μέλο του τμήματο Διεθνών Σχέσεων τη Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ. Άρης ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ κοντά μα για να κάνουμε αυτή την κουβέντα και να δούμε πώ θα φωτίσουμε διάφορε πλευρέ όσο μπορούμε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να σε καλά. Λοιπόν, ήθελα να ξεκινήσω με το εξή. Είναι γεγονό ότι σε μια σειρά αστικέ αναλύσει πριν αλλά και μετά τι εκλογέ αποτυπωνόταν αυτό που λέμε ότι υπάρχει μια ισχυρή πόλωση. Κάποιοι το έλεγαν διχασμό. έτσι, Στι Ηνωμένε Πολιτείε. Είμαστε πλέον μια εβδομάδα μετά τι εκλογέ. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή, Υπάρχει αυτή η πόλωση που αναφέραμε και πάνω σε ποια ζητήματα χτίζεται. Για παράδειγμα, πριν από τι εκλογέ κυριαρχούσε το ζήτημα τη πόλωση πάνω σε ζητήματα οικονομία στο μεταναστευτικό, εξωτερική πολιτική. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Ναι, βεβαίω υπήρξε πόλωση πριν τι Αμερικανικέ εκλογέ και διαπάλη έντονη ανάμεσα στα στρατόπεδα των δύο μεγάλων ας το πούμε, παραδοσιακών αστικών κομμάτων που κυριαρχούν στην Αμερικανική πολιτική σκηνή εδώ και πάνω από έναν αιώνα, του Δημοκρατικού δηλαδή από τη μία και του Ρεπουμπλικάνου από την άλλη, Βεβαίω, αυτή η διαπάλη, αυτή η πόλωση έχει στην καρδιά τη μια αντιπαράθεση που έχει να κάνει με διαφορετικά συμφέροντα τμήματων τη αστική τάξη των ΗΠΑ, διαφορετικών προτεραιοτήτων που εκφράζονται στα οικονομικά συμφέροντα, διαφορετικών θέσεων τέλο πάντων για το με ποιο μείγμα πολιτική, με ποια πολιτική δηλαδή, ποια συνταγή θα μπορέσει ε, ο καπιταλισμό τη Αμερική. Να ανταπεξέλθει σήμερα σε συνθήκε που έχουν να κάνουν με τον ανταγωνισμό, με την αλλαγή σχετισμό μάλλον στο διεθνέ ε, καπιταλιστικό σύστημα και με τον ανταγωνισμό με την Κίνα για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο υπεραλιστικό σύστημα. Βεβαίω, ε, χρειάζεται να είναι καθαρό ότι και τα δύο αυτά κόμματα, και οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι, έχουν μια κοινή στρατηγική. Μια στρατηγική που κινείται πάνω στις ράγες της προώθησης των συμφερόντων των Αμερικανικών. Mm. και καθώς και της πρόθεση των υπερελιστικών συμφέροντων, τον ΙΠΑ παγκόσμια. Έτσι. Δεν είναι μια τεχνητή πόλωση, να το πούμε έτσι, μόνο... Δεν είναι μια προεκλογική κατάσταση που επιβάζεται και με αυτή την πόλωση, ας το πούμε. Ακριβώς. Δεν έχει πιο ουσιαστικά ναι. χαρακτηριστικά. Παρόλο που έγινε ένας και συνεχίζεται ένας, πώς να το πω, ένα από σκύλο καυγάς, στον οποίο αξιοποιούνται και διάφορα ε, ζητήματα και διάφορες φεδρότητες που υπόνονται σε αυτή την αντιπαράθεση δηλαδή ο Τραμπ να αποκαλεί τη Χάρις ε, κομμουνίστρια και συντρόφισσα ή οι δημοκρατικοί να αποκαλούν τους ψηφοφόρους του Τραμπ ε, σκουπίδια. Παρά όλοι λοιπόν διάφορα τέτοια ε, υπάρχει, υπάρχουν πραγματικά διλήμματα mm -hmm. να το πούμε έτσι. Μα δούμε μερικά ε, από αυτά. Ένα πολύ μεγάλο θέμα είναι αυτό που πολύ έντονα προβάλλει ο Ντόναλτ Τραμπ που έχει να κάνει ας πούμε με τους δασμούς. Mm -hmm και την ένταση της προστατευτικής πολιτικής για την οικονομία των ΗΠΑ. Λέει ας πούμε ότι θα επιβάλλει 20% δασμούς σε όλες τις αγωγές, ότι συμπεριλαμβανομένων μάλιστα και των εισαγωγών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα επιβάλλει 60% σε δασμούς σε όλα τα προϊόντα από την Κίνα, 100% δασμούς για τα αυτοκίνητα που θα εισάγονται στι ΗΠΑ και ταυτόχρονα με γενναίες κρατικές επιδοτήσεις θα μπορέσει να πρημοδοτήσει τα εγχώρια βιομηχανικά μονοπόλια και να τα βοηθήσει να, να, στηρίξει παραπάνω την κερδοφορία τους. Βεβαίως, οι δημοκρατικοί, οι οποίοι και οι ίδιοι στη διακυβέρνησή τους τώρα δηλαδή, τώρα το Γενάρη του 24 ας πούμε, επέβαλαν δασμούς στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που εισάγονται από την Κίνα. Μάλιστα. Δηλαδή έπαιρναν και αυτοί οι προστατευτικά mm -hmm. μέτρα. Ε, προβάλλουν το αντεπιχείρημα ότι αν οι Ηνωμένε Πολιτείε προβούν σε τέτοιους δεσμού ενάντια σε όλους, λίγο πολύ, ότι τα άλλα κράτη θα απαντήσουν με δικούς τους δεσμού ενάντια στις Ηνωμένε Πολιτείε. αυτό θα επιδεινώσει, να το πούμε έτσι, τις εμπορικές οικονομικές συναλλαγές των Ηνωμένων Πολιτείων με άλλες χώρες και θα δώσει το έδαφος για να απτύξει η Κίνα τελικά τις δικές εμπορικές σχέσεις με τις άλλες χώρες, άρα μακροπρόθεσμα πάλι θα πληγεί η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και σε αυτό το ζήτημα φανερώνεται ότι η διαχείριση του καπιταλισμού έχει αδίέξοδα, έτσι. Δηλαδή το φάρμακο για τη μία πλευρά μπορεί να γίνει ε, φαρμάκι για την άλλη. Δεν υπάρχουν τέτοιες μαγικές λύσεις. Άλλο πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο συζητήθηκε πριν τις εκλογές, ήταν το μεταναστευτικό. Έτσι, με τον Τραμπ να παίζει... πρώτη γραμμή και μάλιστα με πολύ ψηλού τόνου. Βέβαια με τον Τραμ να παίζει επιθετικά αυτό το παιχνίδι του διέρη και βασίλευε του λαού και της εργατικής τάξης, τον είπα, να προσπαθεί να ενοχοποιήσει τους μετανάστες ε, για τα αδιέξοδα στα οποία βρίσκεται η... αντιμετωπίζει και η καπιταλιστική οικονομία τον είπα και βέβαια να φορτώσει σε αυτούς τα μεγάλα προβλήματα του Αμερικανικού λαού με τη φτώχεια και πάρα πολλά δεινά που έχει αντιμετωπίσει ε, βεβαίως Άμα δούμε τι ε, τελευταίε πολύ πρόσφατε εξελίξει, αποκαλύπτεται ότι ο Τραμπ δεν έχει γενικά πρόβλημα με του μετανάστε. Mm -hmm. Εδώ απο... φαίνεται ότι θέλει να υπουργοποιήσει τον Μάρκο ε, Ρούμπιο, έναν κουβανική καταγωγή ε, μετανάστη, έναν άλλον ινδική καταγωγή ε, μετανάστη. Σήμερα αποκαλύφθηκε ότι θα τον υπουργοποιήσει. Έχει πρόβλημα ε, μάλλον με του ε, φτωχοδιάβολου, δηλαδή ανθρώπου από την κεντρική και την Νότια Αμερική, οι οποίοι πιεζόμενοι από τι πολύ δυσμενείς συνθήκες που αντιμετωπίζουν στη χώρα τους, δεν διστάζουν να κάνουν ένα πολύ επικίνδυνο ταξίδι για να βρεθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες και να αναζητήσουν καλύτερη τύχη για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Έχει, έχει, σημασία να προσθέσουμε βέβαια, mm -hmm. γιατί δεν, ε, δεν, αποκαλύφθηκε αρκετά ότι το χαρτοφυλάκιο της Καμαλαχάρης, ας πούμε, όσο ήταν αντιπρόεδρος, ήταν το μεταναστευτικό. Είχε κάποια φιλομεταναστευτική πολιτική η καμαλαχάρη. Το αντίθετο θα μπορούσε να πει κανεί ούτε το τείχος που χτίσανε στο Τέξας, ε, αν, πώς να το πω, απομάκρυνε η Κάμα Λαχάρης. Το περισσότερο που έκανε ήταν να κάνει ταξίδια στην Κεντρική Αμερική και σε άλλες χώρες για να προσπαθήσει να εξασφαλίσει τις συμφωνίες που έχουν κάνει οι ΗΠΑ με τις χώρες αυτές για να συγκρατούν τις μεταναστευτικές ροέ mm -hmm. ροές και να φυλακίζουν τις μετανάστες στις χώρες τους για να μην φτάνουν στις ΗΠΑ. Μόλις ε, πριν λίγου μήνε ας πούμε σε μια τέτοια φυλακή ε, μεταναστών σε σύνορα ήπα Μεξικού, ε, ξέσπασε μια μεγάλη φωτιά, υπήρξαν πάνω από 40 ε, νεκροί μετανάστες. Είναι ένα παράδειγμα για το που οδηγή, οδήγησε και η πολιτική των δημοκρατικών ενάντια στους μετανάστες. Ε, να πάμε λίγο στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, γιατί όταν μιλάμε για την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, μιλάμε για μια κατάσταση που αφορά όλο τον πλανήτη, όλο τον κόσμο. Η εκλογή Τραμπ, τι σημαίνει για την εξωτερική πολιτική στην Αμερική Πολλή συζήτηση γίνεται και αυτές τις μέρες για το τι μπορεί να αλλάξει την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Ε, έχει σημασία καταρχήν να ξεκινήσουμε από αυτό που δεν θα αλλάξει. Και αυτό που δεν θα αλλάξει και είναι σαφές είναι η στήριξη του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ στο δολοφονικό του έργο ενάντια στους λαούς ιδιαίτερα της Παλαιστίνης και ευρύτερα της Μέσης Ανατολής. Έτσι μια, δεν θα αλλάξει η στήριξη της γενοκτονίας του λαού της Παλαιστίνης, που ήδη μετράει πάνω από 43.000 θύματα, πάνω από 22.000 γυναικόπαιδα, μια κτηνοδία, μια πραγματική βαρβαρότητα που εξελίσσεται για πάνω από ένα χρόνο. Δεν θα αλλάξει η οικονομική και στρατιωτική στήριξη του κράτου δολοφόνου του Ισραήλ για να επιτίθεται, για να εισβάλλει σήμερα στο Λίβανο, για να βομβαρδίζει τη Συρία, για να βομβαρδίζει την Ιεμένη, για να βομβαρδίζει το Ιράν. Έτσι. Και είδαμε προεκλογικά και πως τα δύο κόμματα, τόσο οι Δημοκρατικοί τόσο οι Ρεπουμπλικάνοι, διαγωνίζονταν για το ποιος θα έχει την πιο φιλοϊσραηλινή στάση. Έχει σημασία, έχουν σημασία όλα αυτά γιατί ιδιαίτερα αυτές τις μέρες κάποιοι προσπαθούν να παρουσιάσουν τον Τραμπ σαν κάποιο περιστέρι της ειρήνης, mm -hmm. σαν κάποιον μεγάλο ειρηνοποιό, ενώ επιτουσίας είναι και αυτός ένα από τα γεράκια του πολέμου όπως έχουμε δει τόσα άλλα στο παρελθόν. Ιστορικά, άμα δει κανείς, ε, τόσο οι Δημοκρατικοί όσο και οι Ρεπουμπλικάνοι ευθύνονται ε, για τεράστια εγκλήματα ενάντια στους λαούς, για υπερρεαλιστικές επεμβάσεις, για πραξικοπήματα, για σφαγές ε, και τόσα άλλα. Για παράδειγμα, οι Δημοκρατικοί ξεκίνησαν τον πόλεμο στο Βιετνάμ, οι Ρεπουμπλικανοί το συνέχισαν. Οι Ρεπουμπλικανοί εισέβαλαν δύο φορές στο Ιράκ, εισέβαλαν στο Αφγανιστάν και οι Δημοκρατικοί όλα αυτά τα συνέχισαν. Έτσι. Ή θα μπορούσε να δει κανείς και άλλα στοιχεία για αυτό. Αμα ε, δει κανείς τους ε, προϋπολογισμούς των ήπα, για τους πολεμικούς εξοπλισμούς ε, του κράτους θα δει ότι από, το, από όταν ανέλαβε την πρώτη του θητεία ο Ντόναλτ Τραμπ έχουμε διαρκή άνοδο των πολεμικών εξοπλισμών και του προπολογισμού του Υπουργείου Άμυνα, τόσο στη διάρκεια τη θητεία του, τάση που συνεχίστηκε και μετά επί θητεία ε, Η συζήτηση έχει ανάψει γύρω από την εξωτερική πολιτική, των είπα, κυρίω σε σχέση με τα ζητήματα της, του υπερρελιστικού πολέμου που γίνεται στην Ουκρανία. Στην Ουκράνια, βέβαια. Έτσι. Γιατί ο Τραμπ. Και μάλιστα είχαμε και τον ίδιο να. τον Τραμπ να λέει πριν τι εκλογέ: Θα σταματήσουν σε 24 ώρε τον πόλεμο ναι. και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Τραμπ λοιπόν φαίνεται να προκρίνει την ανάγκη να επιταχυνθεί ο αναπροσανατολισμό τη εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ προ την αντιμετώπιση αυτού που αναγνωρίζουν πλέον οι ΗΠΑ ω του στρατηγικού του αντιπάλου, mm. δηλαδή τη Κίνα. Και γι' αυτό φαίνεται ότι θα προσπαθήσει να επιτύχει έναν ε, συμβιβασμό στη σύγκριση με την Ουκρανία. Και λέμε καταρχήν φαίνεται γιατί είναι δεδομένο ότι θα γίνει ένα πολύ σκληρό παζάρι mm -hmm. γύρω από αυτά τα ζητήματα. Το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει. Ακριβώς. Τα, σχέδια, τα διάφορα σχέδια μάλλον που ελεγχόμενα φαίνεται να διαραίουν από πηγές γύρω από τον Ντόναλτ Τραμπ ε, δείχνουν ότι θα επιδιώξει ένα τέτοιο συμβιβασμό. Βεβαίως δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι... Η Ρωσία θα δεχτεί ένα τέτοιο συμβιβασμό ε, και πάντα οι αντιθέσει, να το πούμε στο υπεριαλιστικό σύστημα, έχουν και τη δική του δυναμική. Αλλά έχει σημασία να πούμε ακόμα ότι ακόμα και να επιτευθεί ένα τέτοιο συμβιβασμός θα είναι μια ειρήνη υπεριαλιστική, όπω τη λέμε. Mm -hmm. Θα είναι κυριολεκτικά μια ειρήνη με το πιστόλι στον κρόταφο των λαών και ανά πάσα στιγμή η κατάσταση. Που θα προετοιμάζει τον πόλεμο. Ναι, θα μπορεί να ξανακυλήσει θα μπορεί να ξανακυλήσει σε μια νέα σφαγή των λαών στην περιοχή. Αυτή η ανάγκη αναπροσαρμογή που λέει τη εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ προέκυψε τώρα. Όχι, είναι μια συζήτηση που οργανωμένα να το πούμε έτσι, στη ΣΥΠΑ έχει ανοίξει τουλάχιστον από το 2011. Είναι γνωστό τότε ότι η Χίλαρη Κλίντον, η τότε Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ επί κυβέρνησης Ομπάμα, σε ένα μακροσκελές άρθρο που λεγόταν ότι ο τίτλος του ήταν «Ο 21ος αιώνας για τη ΣΥΠΑ θα κρυθεί στον ειρηνικό», άνοιγε την ανάγκη ενίσχυσης τόσο της προσπάθειας των διπλωματικών σχέσεων, της εξωτερικής πολιτικής, αλλά και της πολεμικής μηχανής των ΙΠΑ να κατευθυνθεί πλέον προς την περιοχή του Ινδοειρηνικού ωκεανού για να περιοριστεί η επέκταση της ισχύς της Κίνας. Mm -hmm. Έτσι. Είδαμε λοιπόν την κυβέρνηση Ομπάμα να παίρνει μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση. Είδαμε την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ να ξεκινάει επί ουσία στον εμπορικό πόλεμο με την Κίνα. Είδαμε την κυβέρνηση του Biden το 2021 να προχωράει σε μια νέα υπεριαλιστική συμμαχία, την AUKUS, μαζί με την Αυστραλία, τη Μεγάλη Βρετανία και να προσπαθεί να εντάξει και άλλε χώρε τη περιοχή όπω είναι η Ιαπωνία, η Νέα Ζηλανδία αλλά και η Νότιο Κορέα. Βεβαίω, ασκείται κριτική ακόμα και από ένα τμήμα του κατεστημένου, να το πούμε έτσι, του βαφέου κράτου, τον είπα ότι έχει χαθεί πολύτιμο χρόνο, ότι έχει περάσει μια δεκαετία χωρί να μπορούν να, να ανασχέσουν την ε, δυναμική τη Κίνα. Ε, θα δούμε πώ θα εξελιχθούν αυτά τα πράγματα, γιατί πολλέ φορέ και σε αυτό το κουβάρι που συνίσταται οι αντιθέσει στο υπεριαλιστικό σύστημα τα σχέδια καίγονται ή εκεί που μπορεί να φαίνεται μια αποκλιμάκωση μια ένταση, μια πολεμική σύγκρουση, τελικά να καταλήγει να κλιμακωθεί. Θέλω να μείνουμε λίγο τώρα στο ζήτημα Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, και η ελληνική κυβέρνηση και άλλε κυβερνήσει και αστικά κόμματα λένε, λένε, και ακούμε πιο συχνά από αυτού, ότι η εκλογή Τραμπ ήταν ένα καμπανάκι για την Ευρώπη. Το είναι ένα είναι αυτό. Και ακούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει λόγο για μεγαλύτερη πολιτική και οικονομική ενωπήση ή στρατηγική αυτονομία και θέλω να μου πεις τι ακριβώς σημαίνει αυτό και τι σημαίνει κυρίως για τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτές τις συνθήκες και οι αστικές κυβερνήσεις που τη συγκροτούν, των κρατών μελών, έτσι, θα προσπαθήσει να προσαρμοστεί και θα πάρει μέτρα για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα, την ανταγωνιστικότητα, την κερδοφορία, να το πούμε έτσι, των ευρωπαϊκών μονοπωλίων, την ώρα που θα εντείνεται, θα οξύνεται ο οικονομικός ανταγωνισμός τόσο με την καπιταλιστική Κίνα, όσο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έτσι, θα προσπαθήσει να ενισχύσει το ρόλο της ως ένα υπεριαλιστικό κέντρο, ως ένα συμπεριαλιστικός πόλος με δικό του αυτοτελή ρόλο και βέβαια όλα τα μέτρα που θα πάρει σε αυτή την κατεύθυνση θα τα πληρώσουν τόσο με τα χρήματά τους ε, οι λαοί της Ευρώπης, και ο ελληνικός λαός, όσο και με την ένταση του μιλιταρισμού, της καταστολής και άλλων τέτοιων ε, ζητημάτων. Βλέπουμε για παράδειγμα τα διάφορα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αποτυπώθηκε για παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικά στην έκθεση Draghi πριν από λίγο καιρό, να αναζητούν ιδιαίτερα απάντηση στα διάφορα προβλήματα και στα διάφορα αδιέξοδα, με συγχωρείτε, της καπιταλιστικής οικονομίας στην Ευρώπη, γιατί φαίνεται ότι αυτοί οι σχεδιασμοί που είχαν για τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση δεν λύνουν το πρόβλημα τη υποερισσώρευση τεράστιων κεφαλαίων, δεν δίνουν επαρκή διέξοδο κερδοφόρο για αυτά τα κεφάλαια που έχουν συσσωρευτεί. Μα με συγχωρείτε, διακόπτω ακριβώ πάνω σε αυτό. Αυτέ τι μέρε που γίνεται συζήτηση σε επίπεδο ΟΕΕ για το θέμα τη κλιματική κρίση, ήδη λένε κάποιοι παιδιά: Πάμε λίγο πάλι στο λιγνίτι πάμε λίγο πάλι στο φυσικό αέριο και τα λοιπά. Οπότε είναι στο πλαίσιο αυτού που, που λες. επιβεβαιώνεται αυτό ήδη από τις εξελίξεις. Και επιπλέον, πού φαίνεται ότι αναπροσαρμόζονται, έτσι, ότι ανοίγουν το δρόμο για να περάσουν πια πλέον σε αυτό που ανοιχτά λένε πολεμική οικονομία. Μιλάνε για την ανάγκη επενδύσεων ύψος 500 δισεκατομμυρίων ευρώ mm. τα επόμενα χρόνια για την τόνωση έτσι, της βιομηχανίας παραγωγής εξοπλισμών θα δώσει, πράγμα που θα δώσει διέξοδο σε συσσωρευμένα κεφάλαια και ταυτόχρονα θα προετοιμάζει τις δυνατότητες της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρεμβαίνει πιο ενεργά στους συμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και ανταγωνισμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως κάθε τέτοια συμμαχία να το πούμε καπιταλιστικών κρατών, δεν είναι απαλλαγμένη από εσωτερικές αντιθέσεις και πράγμα που εκφράζεται το τελευταίο διάστημα από διάφορα κράτη-μέλη και από διάφορες κυβερνήσεις, επιβεβαιώνεται η δική μας ανάλυση για την ακρίβεια η λενινιστική ανάλυση που λέει ότι τέτοιου είδους συμμαχίε ε, εφόσον σχηματίζονται είναι δεδομένα αντιδραστικές, αντιλαϊκές αλλά είναι και προσωρινές με την έννοια ότι αναπτύσσονται φυγόκεντρες τάσεις μπορεί να αναδιατάσσονται η ακόμα και να ε, διαλύονται, αν οξυνθούν παραπέρα οι ίδιε οι αντιθέσει. Μάλιστα. Πάλι θα κάνω μια παρένθεση και μετά θα πούμε για τα ελληνοτουρκικά. Γιατί, επειδή νομίζω ότι έχει μια σχέση, υπάρχουν αναλύσει και τι διαβάζουμε και τι διαβάζαμε ότι οι Λατίνοι ψήφισαν Τραμπ, οι Αμερικάνοι ψήφισαν με βάση την οικονομία, λένε. Ότι η εργατική τάξη, ένα άλλο πράγμα από το οποίο γράφεται και το διαβάζουμε, δεν ψήφισε του δημοκρατικού. Η εργατική τάξη δεν ψήφισε του δημοκρατικού και yeah. διάφορα άλλα τέτοια. Θα ήθελα ένα σχολιασμό γύρω από όλη αυτή τη συζήτηση. Mm -hmm. Για τη συμπεριφορά δηλαδή του εκλογικού σώματο ε, στη συγκεκριμένη διαδικασία. Ναι. Και γύρω από αυτό λέγονται πολλά και ο, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος Μπέρνι Σάντερς τις τελευταίες μέρες ε κλαψούριζε για το ότι ξεχάσαμε την εργατική τάξη απευθυνόμενη στην ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματο και άλλα τέτοια. Τα στοιχεία δείχνουν πάντω ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια το φτωχότερο τμήμα του λαού των Ηνωμένων Πολιτειών είχε απώλεια εισοδήματο τη τάξη του 16 17% από την ακρίβεια, από τον πληθωρισμό που χτύπησε ιδιαίτερα τα εργατικά λαϊκά στρώματα των ΗΠΑ. ΕΕ. Μιλάνε και με, με τη λαθεμένη κατηγοριοποίηση που κάνουν, ακόμα και για τη λεγόμενη μεσαία τάξη που έχασε κοντά στο 10% του εισοδήματό τη λόγω της ακρίβεια και της των τιμών. Την ίδια ώρα ε, είναι η κατάσταση αποκαλυπτική, δηλαδή δεκάδες εκατομμύρια Αμερικάνοι ζουν ε, πραγματικά σε συνθήκες μεγάλης φτώχειας, Εκατομμύρια είναι άστεγοι, mm -hmm. ακόμα περισσότερα εκατομμύρια μένουν πώς να το πούμε, σε τροχόσπιτα. Υπάρχουν δεκάδες εκατομμύρια Αμερικάνοι οι οποίοι φοβούνται να πάνε στο γιατρό, φοβούνται να πάνε στο νοσοκομείο, άμα έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας η ίδιοι η οικογένειά τους, mm -hmm. για να μην βγουν χρεωμένοι mm -hmm. με χιλιάδες και χιλιάδες ε, δολάρια από το, σύστημα υγείας από το σύστημα υγείας που είναι πλήρως ιδιωτικοποιημένο, mm -hmm έτσι που σημαίνει ότι θα πρέπει να χρεωθούν, να πάρουν δάνεια, να τα αποπληρώνουν μια ζωή. Εκατομμύρια επί εκατομμυρίων είναι αποκλεισμένοι από την ε, πανεπιστημιακή εκπαίδευση, γιατί για να πα πανεπιστήμιο πρέπει να πάρει φοιτητικό δάνειο που μετά, όταν τελειώσει, άμα πάρει το πτυχίο σου, σου αφαιρείται από το μισθό και το πληρώνει μια ζωή κτλ. Αυτέ είναι οι συνθήκε στις οποίε είναι αναγκασμένο να επιβιώσει ο Αμερικανικό λαό. Άλλο ζήτημα. Όλοι θυμόμαστε τις μεγάλες Διαδηλώσει, πραγματικά συγκλονιστικέ διαδηλώσει που ξέσπασαν όταν δολοφονήθηκε το 2000 επί κυβέρνηση Τραμπ. ήταν ακόμα ο Τζορτζ Φλόιντ. Ναι. Και ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα τη ρατσιστική βία τη αστυνομία ενάντια στον πληθυσμό των Αφροαμερικανών. Τι έγινε τα τελευταία χρόνια, Μειώθηκαν οι δολοφονίε Αφροαμερικανών από την αστυνομία. Τα στοιχεία λέει ότι κορυφώθηκαν, ναι. ότι έπιασαν ρεκόρ. Και άλλα τέτοια στοιχεία μπορεί κάποιος να βρει. Ε, και για να γίνει κατανοητό ότι τμήματα του Αμερικάνικου λαού μπορεί να στήριξαν τον Biden στις ε, προηγούμενες προεδρικές εκλογές στη λογική του μικρότερου κακού. Έτσι. Αλλά έχει αποδειχθεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις ότι αυτό τελικά δεν οδηγεί παρά στο μεγαλύτερο κακό. Έτσι. Και είναι ένας φαύλος κύκλος, χωρίς διέξοδο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα για τον Αμερικάνικο λαό. Ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή φωνή, φορέας, που να μπορεί να εκφράζει ε, τα αυτοτελή του συμφέροντα ενάντια στην αστική τάξη, όλες τις μερίδες, τα κόμματά της ε, κτλ. Μάλιστα. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά, Έτσι, το οποίο νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Εκλογή Τραμπ, ελληνοτουρκικά. Αλλάζει κάτι, ε, τι έχουμε να περιμένουμε, τι υπάρχει. Θα λέγαμε ότι όπως και με την κυβέρνηση Biden, ο λαός, ο ελληνικός λαός θα πρέπει να κρατάει μικρό καλάθι, να επαγρυπνεί, γιατί είναι μπροστά επικίνδυνες εξελίξεις. Είδαμε καταρχάς την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, παρόλο που αρχικά είχε σαφή προτίμηση προς την άλλη υποψηφιότητα, να δίνει διαπιστευτήρια από τις πρώτες μέρες, έτσι στη νέα κυβέρνηση του, στον Τραμπ, στην εκλογή του Τραμπ ε, και να σκοπεύει να συνεχίσει τη στρατηγική συμμαχία, να το πούμε όπως τη λέει με τη νέα κυβέρνηση των ε, Ηνωμένων Πολιτείων ε, να εκφράζει δεδομένα την, ε, τη βούλησή της να συνεχίσει και να ενισχυθεί η παρουσία των Αμερικάνων Ανατοϊκών Στρατευμάτων στη χώρα μας να ενισχυθούν παραπέρα οι Αμερικάνικες Βάσεις κτλ. Βεβαίω ε, είναι τα ίδια ακριβώ που έκανε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, όλη όλοι θυμόμαστε. Βεβαίω. Όλοι θυμόμαστε τον διαβολικά καλό Τραμπ ε, του Αλέξη Τσίπρα. Όλοι θυμόμαστε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε ο στρατηγικό διάλογο με την κυβέρνηση Τραμπ των ΗΠΑ. Ότι τότε δόθηκε το λιμάνι τη Αλεξανδρούπολη, που έτσι. σήμερα αξιοποιείται για το υπεραλιστικό μακελιό στην Ουκρανία, ε, τότε υπογράφθηκε η Συμφωνία των Πρεσπών, έτσι, που άνοιξε το δρόμο ε, για το ΝΑΤΟ στα Δυτικά Βαλκάνια και πολλά άλλα. Βεβαίως, ε, το τον Τραμπ και η τουρκική κυβέρνηση, έτσι, και εξέφρασε τη βούληση να ενισχύσουν τους ζερμούς τη, ε, το επόμενο διάστημα. Το δεδομένο, λοιπόν, γιατί τα λέμε όλα αυτά, είναι ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και το παζάρι που ξετυλίσσεται Ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις, θα συνεχιστεί υπό αμερικανοατολική εποπτεία. Η πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων είναι χαραγμένη στο επικίνδυνο πλαίσιο που διαμορφώνουν οι υπερρελιστικοί σχεδιασμοί στο Αιγαίο και, στην ευρύτερα, και ευρύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι δεδομένο ότι οι ΗΠΑ και άλλα ευρωπαϊκά κράτη και η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσουν την προσπάθεια να κρατήσουν την Τουρκία στο ευρωνατολικό στρατόπεδο και σε αυτό το πλαίσιο μπαίνουν στην προκρούστρια κλίνη τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. είχαμε τώρα πρόσφατα αυτές τις μέρες την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας εδώ στην Αθήνα. Πολύ συζήτηση έγινε για τη λεγόμενη θετική ατζέντα, η οποία επί ουσίας, είναι ένα προπέτασμα καπνού. Έτσι. Γιατί ό,τι και να λέει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα ότι το μοναδικό ζήτημα που συζητάμε είναι η Φαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ, είναι γνωστό ότι η τουρκική κυβέρνηση ανοίγει όλη τη φεντάλια των ζητημάτων από την κυριαρχία ελληνικών νησιών, τις γκρίζες ζώνες, τη στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας, την τουρκική όπως ονομάζει η ίδια μειονότητα στη Θράκη. Είναι γνωστή η τακτική των τουρκικών κυβερνήσεων να προσπαθούν να δημιουργούν τελεσμένα ε, στην κατεύθυνση των στόχων τους. Άρα είναι, η κίνδυνη είναι εδώ και γι' αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα λέει στο λαό μας ότι πρέπει να επαγρυπνά. Ε, μπορεί πολλοί που θα μας ακούσουν ε, να μην το ξέρουν, σ... αλλά στις Ηνωμένε Πολιτείε υπάρχουν δύο κόμματα που στον τίτλο τους φέρουν τη λέξη «κομμουνιστικό». Είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα ΙΠΑ και το Αμερικανικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Και θέλω να σε ρωτήσω τι στάση κράτησαν στις, στις εκλογές. Ναι. Ε, δυστυχώς, δυστυχώς, για τον ίδιο το λαό τον είπα και το Διεθνές Κομμουνιστικό Κίνημα, στις Ηνωμένε Πολιτείε. το κομμουνιστικό κίνημα, για να το πούμε έτσι, βρίσκεται σε διάλυση και σε μια πορεία εκφυλισμού εδώ και πολλές δεκαετίες. Βεβαίως δεν ήταν πάντα έτσι τα πράγματα, στον 20ο αιώνα υπήρχε στι ΗΠΑ, υπήρξε ένα ρωμαλαίο εργατικό κίνημα, το οποίο έδωσε ηρωικέ μάχες, ακόμα και ένοπλε συγκρούσει ενάντια στο αστικό κράτο, τι κυβερνήσει, τι εργοδοσίε, τα μονοπόλια κτλ. Υπήρξε κομμουνιστικό κόμμα πραγματικά μαζικό, με δεσμού με την εργατική τάξη, το οποίο επίση έδωσε πολύ σκληρέ και σημαντικέ μάχε, να πούμε χοντρικά μέχρι τη δεκαετία του 50. Στη συνέχεια, ε, λόγω του σκληρού αντικομουνισμού, των κατασταλτικών μέτρων, αλλά και υποκειμενικών αδυναμιών του ίδιου του Κομμουνιστικού Κόμματος στις ΗΠΑ, που βεβαίως σχετίζονται με άλλα προβλήματα που εκφράζονταν συνολικά στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα και τη στρατηγική του, μπορούμε να πούμε ότι βαθμία παροπλίστηκε. Σήμερα βεβαίως υπάρχει ακόμα το Κομμουνιστικό Κόμμα των Ηνωμένων Πολιτείων, το οποίο η πολιτική του είναι πολιτική ουράς του Δημοκρατικού Κόμματος τον ΗΠΑ. Έτσι. Χαρακτηριστικά τώρα καλούσε το λαό των Ηνωμένων να στηρίξει την Γκάμα Λαχάρης, έτσι, στη λογική της αντιφασιστικής ψήφου ενάντια στον κίνδυνο να επικρατήσει ο Ντόναλτ Τραμπ. Από την άλλη, σε αυτό το σκηνικό έχουν εμφανιστεί και αντίρροπες φτάσεις, να το πούμε έτσι, ε, από στελέχη που φύγανε από αυτό το κόμμα και από ορισμένε άλλες μικρές ομάδες που λειτουργούν στις ΗΠΑ, Αμερικής, έχει φτιαχτεί το λεγόμενο Αμερικάνικο Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο έχει πολιτική ουράς των Ρεπουμπλικάνων, έτσι και του Ντόναλτ Τραμπ. Αναπαράγει εφήβερ μάλλον και αναπαράγουν αυτά τα στελέχη διεστραμμένες, δεν υπάρχει καλύτερη λέξη, α, να α, το α, πούμε θεωρίε. Οι στήριζαν του ρεπουμπλικάνου ή δεν του δημοκρατικού. Ναι, ναι. Μάλιστα. πολύ. Ε, ήθελα να πω, θεωρίε περί του μάγκα κομμουνισμού. Μάγκα εκ του Make America make great, make great, great, again, again. του συνδέματο του Ντόναλτ Τραμπ. Μάλιστα, πρόκειται για ένα, ένα κομματίδιο τέλο πάντων, το οποίο συμμετέχει και στην ε, λεγόμενη παγκόσμια αντιπεραστική πλατφόρμα, mm -hmm. για την οποία το κόμμα μα έχει τοποθετηθεί. Έχουμε σχετική αρθογραφία η οποία παγκόσμια πλατφόρμα, εκτός από το να υπερασπίζεται τα συμφέροντα της Ρωσίας και της Κίνας, έχει βέβαια και συγκεκριμένη αντικουκουέ ε, στόχευση. Βεβαίω και σήμερα γίνονται αγώνε στι ΗΠΑ. Αγώνε σημαντικοί. Πολύ σημαντικό. Σε, στα λιμάνια είδαμε πρόσφατα οι λιμενεργάτε δώσανε μια σημαντική μάχη για τι συλλογικέ συμβάσει για του μισθού του. Έχουν και καινούργια σωματεία που δημιουργούνται, μια μεγάλη προσπάθεια από ένα κομμάτι τη εργατική τάξη. Βεβαίω. Είναι το παράδειγμα της Amazon που είναι εμβληματικό, Αυτό. είναι στα Starbucks. Ε, προσπάθεια να δημιουργηθούν, να σωματεία που είναι μια ηρωική προσπάθεια, ε, πραγματικά ενάντια σε θεούς και δαίμονες. προφανώς, βέβαια. Ε, παλεύουν ε, αυτοί οι εργαζόμενοι. Το κόμμα μας εκφράζει την αλληλεγγύη του, λοιπόν, στους αυτούς τους αγώνες, τους σημαντικούς που δίνουν, δίνουν οι εργαζόμενοι στη ΣΥΠΑ, ο Αμερικανικός λαός, συνεχίζει να δουλεύει για την ανασυγκρότηση ε, του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος και βεβαίως υπογραμμίζει το διαχρονικό συμπέρασμα, δηλαδή την ανάγκη σε κάθε χώρα και ιδιαίτερα σε μια μεγάλη, στη μεγαλύτερη καπιταλιστική χώρα, στην ισχυρότερη μάλλον καπιταλιστική χώρα ε, του πλανήτη, της ΗΠΑ, να υπάρχει ένα ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα με ρίζες στην εργατική τάξη, με πίστη στις αρχές του μαρξισμού-λενινισμού και του προλεταριακού διεθνισμού, με ικανότητα να μπορεί να παίζει τον πρωτοπόρο ρόλο στην καθοδήγηση τη πάλι τη εργατική τάξη για την ανατροπή τη καπιταλιστική βαροβαρότητα, έτσι στην πάλι για τον σοσιαλισμό. Άρη, θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε σήμερα. Εγώ, Το ευχαριστώ. δικό μα ραντεβού είναι την επόμενη Πέμπτη και μέχρι τότε σε 902.gr και ριζοσπάστη θα βρείτε τι πραγματικέ ειδήσει.